Πράγματι, η διαχειριστική κατέθεσε τα χρήματα στο παρακαταθηκών και δανείων. Είναι τα χρήματα του ΕΣΠΑ, τα οποία είναι για τις αποζημιώσεις των θυγωμένων. Mm-hmm. Επομένως, από σήμερα και μετά, ο εργολάβος μπορεί να εγκατασταθεί και να αρχίσει τις εργασίες. Βέβαια, αυτά δεν είναι τα χρήματα αρκετά. Πιθανόν να χρειαστεί να βάλει και η περιφέρεια, αλλά αυτό θα περιμένουμε τον Απρίλιο ή Μάιο που θα γίνει το δικαστήριο, να δούμε την τελική τιμή των ανατετραγωνικών μέτρων. Ουσιαστικά όμως ξεμπλοκάρει το έργο. Ακριβώς, μπορείς να μπεις δηλαδή, δεν ήταν ήδη ξεμπλοκαρισμένο, απλώς εάν δεν υπήρχαν τα χρήματα δεν μπορούσαμε να, όχι δεν μπορούσαμε, μπορούσαμε να μπούμε, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το αντίτιμο στους θυγωμένους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με τα χρήματα της διαχειριστικής μπορούμε να ξεκινήσουμε το έργο. Τις αντιδράσεις των κατοίκων πώς θα τις κάνουμε? Κοιτάξτε, οι αντιδράσεις ήταν γνωστές από την αρχή. Θεωρούμε όμως ότι είναι ένα έργο αναγκαίο, κάτι το οποίο θα βοηθήσει την περιοχή και επομένως πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει αυτό το έργο όσο γίνεται πιο σύντομο. Πόσο είναι τα χρήματα? Αυτή τη στιγμή μπήκαν γύρω στις 300 νομίζω χιλιάδες. Εντάξει, αυτό είπαμε θα το βγάλει το δικαστήριο. Έχουμε βάλει έναν εκτιμητή, νομίζω τον κύριο Κακούλα, στο γραφείο του κύριου Κακούλα να κάνει τις εκτιμήσεις. Αν χρειαστούν και πόσα θα χρειαστούν δεν μπορώ, δεν είμαι σε θέση να το πω, αλλά νομίζω ακόμα άλλα 100-150 ακόμα, νομίζω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Θα ξεκινήσετε μέσα στις γιορτές της εργασίας? Εντάξει, αυτό είναι θέμα και του εργολάβου, αν και κατά πόσο είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις εργασίες, αν τα μηχανήματα είναι έτοιμα να ξεκινήσει τις εργασίες.